Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυσε το paripress.gr παίρνει σκυτάλι και θα την αφήσει στις 3 όταν θα ξεκινήσει και η εμβόλυμη αγωνιστική. Αυτή η 15η ήταν αυτή, η τελευταία του πρώτου γύρου, έτσι. Έτσι, έτσι. Καλά θυμάμαι. Γιατί θα ξεχνούσαμε στο τέλος. Γιώργος Παναγιώτη, Στάσος Ζέρβας, Αντώνης Σακαλιάς στα μικρόφωνα του Λίμπερο. Καλησπέρα Αντώνη, καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, ανάλυσε τον paripress. Μια μεγάλη καλησπέρα και στο Μπιάτεκ, ο οποίος μας άφησε σε έκους χθες το βράδυ. Καλησπέρισε με το καλησπέρα. Απίστευτο το τελείωμα. Το πρώτο γκολ που κάνει είναι μοναδικό. Μοναδικό. Εκεί που τη στέλνει. Με αντίθετη. Το σώμα του κοιτάζει αντίθετη πορεία. Το στέλνει αυτό απέναντι γάμα. Δηλαδή, το βλέπω το μάτς και λέω: οκ, εντάξει. Έκανε το 1-0. Έρχεται η φάση το 27, έχει απομονωθεί, έχει μπροστά του δύο παίκτες, ο ένας των οποίων είναι ο Μαντρότυχος, δηλαδή ο Κουλιμπαλί. Και καταφέρνει, παίρνει την μπάλα, πάει ένα βήμα πίσω, κάνει ένα σουτ και δηλαδή με σκέφτηκα, λέω ένα σενάριο ρε παιδί μου, έχω πάρει από τους φίλους μου με την από τον Νάπολη και έχω πάει το Ρήνο να δω το μασκί με στην κερκίδα στο Κάγκελο και εκεί που φωνάζω πάμε, κάνεις μια... Τι έκανες reality και κάθεσαι. Εμάς βρήκες. Και κάθεσαι. Δεν είναι από αυτά τα γκολ που δεν έχεις δύναμη αντίδρασης. Δεν σου βγαίνει εκείνο εκεί το που σου βγάζει γκολ ο αντίπαλος και αρχίζει τον βρίζεις, κάνεις, ράνεις, ρε, τι κάνατε εκεί. Δεν... Αυτό. Υπάρχει μέσα σου και ένα τι έβαλε. Ναι, αυτό δεν έχει. Δεν. Εκεί η μόνη απάντηση που μπορείς να δώσεις μέσα στο παιχνίδι που μπορεί να σου ανεβάσει το ηθικό ξανά είναι να βάλει αντίστοιχο γκολ η δική σου ομάδα άμεσα. Ναι, θυμάμαι δεν το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός του 2015 ήταν που βάζει την κολάρα ο Περέιρα και καπάκι βάζει την κολάρα ο Φουστέρ και είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Και... Σε τέτοιες περιπτώσεις δηλαδή, μόνο έτσι μπορεί να ισορροπήσει αυτή η κατάσταση. Και ένας ο Τίμιος ο Φουστέρ. Ο Τίμιος ποδοσφαιριστής. Ό,τι έκανε, έδινε στην ομάδα του. Πάντα. Πάντα. Ο τεράστιος Φουστέρ. Είναι αυτές τις μεταγραφές γραμματόσημο που τις λέμε. Η μεταγραφή γραμματόσημο είναι αυτή που δύσκολα θα παίξει πρωτοσέλιδο και θα μπει κάπου δίπλα. Ήρθε και αυτό το παιδί, το φέραμε από κάπου, ναι. Τη βαλίτσα του Βαλβέρδε τον είχαν πει. Γενικά δεν το είχα σε πολύ εκτίμηση και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ενώ είχε. Έκανε τρομακτικές, έδωσε πολλά στον Ολυμπιακό. Δεν είχε... Κοίταξε, και η θέση που. Και πολύ μεγάλη εκτίμηση. Και η θέση που έπαιζε γενικότερα δεν είναι από τις πιο εμπορικές. Ωστόσο, τα έπαιζε όλα. Πίσω το έπαιζε. Δεύτερος επιθετικός. Δεξιά, αριστερά. Επιθετικός χαφ. Κεντρικός χαφ ορισμένες φορές. Τα έπαιζε όλα ο παίκτης. Τα πάντα. μέσα σε 5 λεπτά. Πήγαμε από το Πιάτεκ στο Φουστέρ. Και άμα συνεχίσουμε, θα ξαναπάμε τώρα στην Premier League. Αυτή είναι η μαγεία των ποδοσφαιρικών συζητήσεων. Που εκεί που νιώθεις ότι ξαφνικά τελειώνουν, αναζωπυρώνονται από το πουθενά. Έτσι. Χθες λοιπόν είχαμε αυτά τα παιχνίδια κυπέλλου στην Ιταλία. Με τον γκολ του Πιάτεκ, ένα από αυτά που και 30 άτομα, μακάρι να γίνουμε κάποια στιγμή ομάδα του Repress. Με προπονητές, αναλυτές, έρχεται η στιγμή που δεν έχεις να πεις κάτι. Τι να αναλύσεις και τι να βάλεις κάτω. Τίποτα. Ατομικό ταλέντο, Τάσο, έτσι. Πήγε. Δεν ήξερα ότι είναι τόσο εκρηκτικός. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Δηλαδή, το ξεπέταγμα που κάνει και βρίσκει το χώρο για να σουτάρει. Μου έκανε εντύπωση. Γιατί είχε πάνω, δηλαδή τον είχε μαρκάρει σε ίντερ κοντά του ο Κουλιμπαλί. Ωστόσο, μπόρεσε με μια γρήγορη κίνηση και αλλαγή του σώματός του να βρει χώρο. Είναι και αυτό που έλεγες προάλλες. Η φόρμα, η στιγμή, το momentum. Εγώ πιστεύω ότι ο Πιάτεκ θα κάνει το ίδιο και με μπάλα μπάσκετ. Με μπάλα μπάσκετ. Και με τον Αντρέχο ήταν μια μπάλα μπάσκετ. Θα έκανε ακριβώς το ίδιο. Εν τω μεταξύ, όσο λέμε για τον γκολ, ο Χρήστος Αγωκιώσης απέναντι μάλλον δεν έχει δει τον γκολ και βάζει τώρα στα κλειστά να το ρίξει μια ματιά. Το είχε χάσει μάλλον χθες. Και τώρα το βλέπω εδώ. Έχει κλειστές ματιές στον υπολογιστή, το βάζει να το δει. Καλό είναι αυτό, το κινήσαμε το ενδιαφέρον. Θα δει τον υπολογιστή και θα βάλει λίγο το χέρι του στην οθόνη από την άλλη γιατί θα νομίζω ότι η μπάλα θα ρίξει και θα φύγει πίσω την οθόνη. Χθες είχαμε δύο παιχνίδια των ομάδων του Μάντσεστερ, διαφορετικής υφής. Στο ένα η United για πρώτη φορά στην μικρή αλλά εποχή Solskjaer από τη στιγμή που είχε ξεκινήσει αυτό το 8 στα 8, 9 στα 9 πόσο έκανε, το οποίο τελείωσε χθες αλλά δεν τελείωσε με το τρόπο που περιμέναν οι περισσότεροι πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι, αυτό το 0-2, την έσωσε την παρτίδα. Κατάφερε, αυτό, δηλαδή κατάφερε
να πάρει, ενώ έχει χάσει βαθμούς, στην ουσία να κερδίσει πάλι ψυχολογία. Γιατί στην ουσία πάλι δεν έχασε η Manchester. Παίζει ρόλο και ο τρόπος τον οποίο τελείωσε το παιχνίδι. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, το 0-2 που έγινε 2-2, έτσι, βέβαια. Πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Εκεί που στο 0-1 λες πω το έχασε το παιχνίδι. Στο 2-2 με 0-2 είσαι μια χαρά. Είσαι μια χαρά γιατί λες ότι παλεύω τα παιχνίδια μέχρι το τέλος. Η νοοτροπία χτίζεται σιγά σιγά της ομάδας ότι δεν χάνει. Γι' αυτό λέω ότι έχει μείνει. Αυτό που έμεινε χθες για τη Manchester είναι ότι έχει μείνει μόνο κέρδος. Ναι, είναι κερδισμένη. Αν θα πω ένα μάτι το οποίο της πήγε 0-2. Mm-hmm. Έχει μείνει κερδισμένη. Θα βλέπαμε τάσο μόνιμο Solskjaer πιστεύει στη United, θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό. Δεν ξέρω, εντάξει, εδώ δεν μπορούν να απαντήσουν οι ίδιοι εκεί που είναι τώρα τόσοι αναλυτές και τόσοι άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Εννοώ ότι με τον τρόπο που έχει ξεκινήσει, τις εμφανίσεις που έχουμε δει ως τώρα, θα σου άρεσε να πάει σε αυτό το μοντέλο, να κάνει προετοιμασία, δηλαδή τα πρώτα δείγματα που έχουμε. Το καλό με το Solskjaer. Σίγουρα θα μπορούν να ρισκάρουν. Νομίζω είναι το ρίσκο είναι μικρό. Ως εφόσον είναι και άνθρωπος της ομάδας, το να το κρατήσουν, το ρίσκο είναι μικρό. Το καλό με το Solskjaer είναι ότι δείχνει στους ανθρώπους του United τι ομάδα έχουν. Τι ρόστερ έχουν και τι μπορούν να κάνουν. Και τους δίνει χρόνο να δουν τι προπονητή θα πάρουν. Να πάρουνε. Μεγάλη ερώτηση τώρα. Αυτό είναι που λέει ο Να πάρουνε. Τουλάχιστον ό,τι και αν αποφασίσουν θα έχουν όλο το χρόνο και όλη την ηρεμία να το κάνουν. Σωστά. Σωστά. Αυτό τους έχει δώσει ο Solskjaer με αυτές τις εμφανίσεις της United. Τους δίνει, ξέρετε παιδιά, εγώ έχω βρει μια ομάδα εδώ πέρα η οποία ναι, δεν είναι η καλύτερη δυνατή, αλλά έχει και ψυχολογία. Βρήκαμε τα κουμπιά της. Αυτά είναι τα κουμπιά της. Δείτε τα, θέλετε εμένα, καλώς. Δεν θέλετε εμένα. Έχετε όλη την ηρεμία, χωρίς φωνές, χωρίς όχι διώξει τον αυτόν, τι μας το φέρατε, το Solskjaer, φέρετε τον τώρα, κάποιον άλλο να κάνει, όλο αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος του United. Στα δικά μου τα μάτια, καθαρά ως project United. Αλλά κοιτώντας και λίγο τους προπονητές οι οποίοι είναι, ας το πούμε έτσι, σε διαθεσιμότητα για να αναλάβουν, ας πούμε, από το καλοκαίρι. Κοιτάς λίγο, λες. Ναι, γιατί εμείς λέμε ποιος να πάρει προπονητή United. Ποιος θα έρθει. Αυτός που θα έρθει του ταιριάζουν ή του ταιριάζει το ρόστερ. Γνωρίζει το DNA του συλλόγου. Κάτι που έχει ήδη σαν ποδοσφαιριστής ο Solskjaer, σαν προτέρημα. Οπότε γι' αυτό είναι ρίσκο. Είναι ρίσκο. Πιστεύω ότι και οι ίδιοι όταν το σκέφτονται λένε ταλαντεύονται πολύ. Γιατί επειδή το είχαμε συζητήσει και του άλλου για το United, έτσι πως έχουν έρθει τα πράγματα, η United ακόμα ψάχνει τον άνθρωπο που θα συμβαδίσει με το DNA της έτσι πως το άφησε ο Ferguson. Και αυτό είναι εντάξει, πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω και φαίνεται και στην μεταβενγκέρ εποχή, στην επιπολαιότητα που λέγαμε όσον αφορά την Arsenal, που ακόμα είναι δείγμα της ομάδας. Που ήταν ένα δείγμα του ίδιου του Βενγκέρ. Όσο καλός και αν είναι ο Έμερι, αυτό φαίνεται ότι σε κάποια μικρά παιχνίδια ακόμα υπάρχει στην Βγαίνει. Ομάδα. Βγαίνει. Και είχαμε και τη City, η οποία όχι μόνο δεν έχασε. Έχασε αυτά τα μάτς που λέμε ότι το αλλάζει την τηλεόραση αν δεν καίγεσαι. Δηλαδή υπάρχουν κάποια παιχνίδια με μικρό μεγάλο που αν δεν σε καίει τόσο πολύ ή αν δεν υποστηρίζεις ή την ομάδα αυτή ή τη μεγάλη της αντίπαλο για να το δεις από την άλλη πλευρά, στο μηδέν να το αλλάζεις. Σωστά. Το είδα το παιχνίδι, το είδα αρκετά, όχι όλα, αλλά ήταν αρκετά μεγάλο μέρος. Η City επαναπαύθηκε μόλις έκανε το 0-1, επαναπαύθηκε και αυτό μύριζε. Δηλαδή έβλεπες το παιχνίδι και λες... Φάνηκε στο μάτσε. Φαινότανε, οι άλλοι είχαν αυτό το καταπληκτικό σεντερφόρ των Ροντών, ο οποίος δεν ξέρει πότε σφαίρα, με κάποια σημαντική τεχνική κατάρτιση. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο μπαίνει στις φάσεις, παλεύει όλες τις φάσεις, τη μαχητικότητά είναι... του. Τι να πρωτοπείς. Αυτό δεν είδα καλά, νομίζω τον βγάλανε και MVP χθες. Είναι ένας δυναμικός τσαπατσούλης. Τρομακτικά δηλαδή, δυναμικός όμως. Ναι, δηλαδή έχει αυτά τα πατήματα. Μπορεί να είναι λίγο. Να είναι ατέχνος. Μπορεί να μην έχει το καλύτερο τελείωμα του κόσμου. Έχει ένα αλφα τελείωμα στην Premier League παίζει το παιδί. Αλλά η όρεξή του. Η θέλησή του, η δύναμη την οποία μπαίνει μέσα στις φάσεις. Βρετανός σέντερφορ, δηλαδή μπορεί να δεν σκεφτόμαι κάτι άλλο. Αυτά βρετανικά, ναι. Του 80, θυμίζουν. Μπαίνουν στις φάσεις με 1000, κρατάνε πολύ καλά την μπάλα, έχουν καλές τοποθετήσεις. Ποδόσφαιρο, όχι κάτι σημαντικό, ας πούμε, έτσι, με την μπάλα στα πόδια. Και χθες νομίζω ότι και αυτός που έκανε στην Newcastle να πιστέψουν ότι μπορούν να πάρουν κάτι από το παιχνίδι είναι ο ίδιος. Χθες συζητούσαμε με το. Θα μου πει, συγκρίνω τώρα τη City με τον Παναθηναϊκό.
δεν τη συγκρίνω, απλά τη βάζω σε μία, στο τραπέζι. Mm-hmm. Απέχουν πολύ έτσι, το δίχως άλλο. Συζητούσαμε για αυτήν την επιπολαιότητα του Παναθηναϊκού από κάποιο σημείο και μετά, όταν φράκαρε το μυαλό τους. Μια και το αναφέρω, έχουμε αναβάσει και ένα βίντεο στο Repress σήμερα. Όλα αυτά που συζητούσαμε τις δύο προηγούμενες μέρες για τον Παναθηναϊκό και με αφορμή την ατάκα του Γιώργου Δόνη στην συνέντευξη τύπου, ότι υπήρχαν πολλά πράγματα που δεν κάναμε καλά, ψάξαμε και βρήκαμε όλα αυτά τα στοιχεία του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, όλα αυτά τα μικρά λάθη που συσσωρεύονται. Μικρά λάθη στην ανάπτυξη, μικρά λάθη στην μπάζα που πρέπει να γίνει και δεν γίνεται ποτέ, μικρές λάθος αποφάσεις, στιγμές που δείχνουν τον Παναθηναϊκό σε πολλά σημεία του παιχνιδιού με τη Λάρισα φράκαρε και τελικά στο φινάλε το πλήρωσε με αυτό το 1-1. Για να γυρίσω σε αυτό που έλεγα, η City, επειδή το είδα το παιχνίδι από το 80 και μετά, όταν περίμενα να μπει ένα γκολ αλλά δεν μπήκε, όλες τις επιθέσεις ήταν, λες και ήταν στο μάτς στο 30, λες και ήταν το μάτς στο 40, λες και είναι το μάτς στο 60. Άγχος είχανε, σίγουρο. Αλλά δεν έβγαινε αυτό το άγχος. Πάλι όταν γύρισε την μπάλα στον τερματοφύλακα, υπήρχαν τέσσερις παίκτες κοντά του να του δώσουν επιλογή να του ξαναγυρίσουν την μπάλα να ξαναπάνε. Λες και είναι κομπιούτερ και είτε ο κόσμος καίγεται γύρω τους, και εγώ ήταν χθες, γιατί χάνανε μάτς και μένανε πίσω, είτε ήταν όλα καλά στο μάτς, είχαν την ίδια προσήλωση. Πώς θα κάνουμε επίθεση, πώς θα κάνουμε επίθεση, τι έχουμε μάθει? Θα μας δώσουν την μπάλα του τερματοφύλακας. Θα απλωθούμε. Θα δώσουμε βοήθεια σε αυτόν που έρχεται από την πίσω γραμμή. Θα έρθει ο επιθετικός μπροστά να δώσει στήριγμα. Και αν δεν δώσει στήριγμα, θα έχει αδειάσει, γιατί θα τα έχει κουβαλήσει παίχτη. Άρα κάποιος πρέπει να πάει από εκεί. Θα πάει μπάλα στο Στέρλινγκ. Ναι, στο Στέρλινγκ. Ξέρω ότι μερικοί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θα προσπαθεί να κάνει την τρίπλα. Θα έρθει κάποιος στο Στέρλινγκ να δώσει βοήθεια. Μήπως και ψαρώσει αυτός που είναι κοντά στο Στέρλινγκ και δεν τον ακολουθήσει. Θα ψάξει το δεύτερο δοκάρι ο Στέρλινγκ, που δεν το κάνει επειδή είναι 92, επειδή εκεί υπάρχουν δύο παίχτες, είτε να γίνει κεφαλιά προς το τέρμα, είτε να γίνει παράλληλη κεφαλιά προς την Ισία, που υπάρχουν τρεις παίχτες. Δεν είδα, για να το κλείσω, δεν είδα ούτε μία, ένα γέμισμα, ένα τυφλό. Ακόμα και σε εκτέλεση φάουλ, τους έβλεπες. Πήραν την μπάλα. Ναι, Νιούκας έπεφτε πάνω στην μπάλα, ο ένας πονούσε, άλλος έκανε, άλλος την κλώτσο σε λίγο να φύγει από εδώ. Όλα αυτά που κάνει οποιαδήποτε ομάδα έχει το 2-1. Και καίγεται, έχει 18 βαθμούς γιατί θα τους κάνει ξαφνικά 21 σε μάτς που δεν το περίμενε. Η City εκεί. Και εγώ είμαστε. Αλλά ξέρουμε έναν τρόπο. Μία μέθοδο μας έχει μάθει αυτός ο προπονητής. Είτε και εγώ είμαστε, είτε είμαστε 5-0, είτε χάνουμε 2-1. Αυτές οι ομάδες, όσο και να, ό,τι και να γίνεται, όσον αφορά το αποτέλεσμα, έχουν τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στο πλάνο και πίστη σε αυτό που δουλεύουν και στο σχέδιό τους, που δεν παρεκκλίνουν από το αυτό ποτέ. Έτσι πως κύλησε το συγκεκριμένο. Πολύ σπάνια. Πίστευα ότι τα χάλαγε. Ναι, υπήρχε αυτή η νοχιωτικότητα, υπήρχε. Και στο σημείο που λέει στο 80, αν θυμάμαι καλά, ένα ποσοστό που δείξανε για το πόσο ψυχραιμία, δηλαδή οι ποδοσφαιριστές της ΣΥΤΟ το διαχειριζόντουσαν ακόμα. Η κατοχή της μπάλας ήταν 90-10. Από τη στιγμή που σκόραρε η Νιούκαστλ. Υπήρχε στιγμή που κάνει στο 80, το θυμάμαι σαν τώρα, στο 89, κάνει ένα φάουλ ο Λαπόρτ, διαμαρτύρεται για το φάουλ, διαμαρτύρεται και στον βοηθό και βγαίνει ο Γκουαρδιόλα και του λέει: τι κάνεις, παίξε. Τι διαμαρτύρεσαι, τι φωνάς, έκανες φάουλ, δεν έκανες φάουλ, το έδωσε, παίξε. Εδώ. Παίξε, τι είναι. Γι' αυτό φαίνεται ξεκάθαρα ότι όλο αυτό είναι δουλειά Γκουαρδιόλα, έτσι. Και θυμάμαι, επειδή λέγαμε νωρίτερα και εκτός αέρα για τα ντοκιμαντέρ, έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ για την Μπαρτσελόνα και έλεγαν πάρα πολύ γύρω από το σύλλογο και παίκτες που είχε και από το τεχνικό team και γενικότερα το πόσο αυστηρός είναι και το πόσο όλο αυτό μετά από ένα σημείο είχε κουράσει την Μπαρτσελόνα. Δηλαδή δεν άφηνε τους παίκτες να χαλαρώσουν σε κανένα σημείο της αγωνιστικής περίοδου. Γενικότερα ήταν πιεστικός με ομιλίες σε κάθε προπόνηση. Όλο αυτό το ψυχαναγκαστικό που βγάζει ο Γκουαρδιόλα ουσιαστικά τόνιζαν. Και προφανώς όταν έχει περάσει όλο αυτό σε μια ομάδα, ακόμη και σε τέτοιες περιπτώσεις που ίσως, όπως είπε και ο Αντώνης, ήταν λογικό και αναμενόμενο να ξεφύγει λίγο, να πάει πιο αναπτυχτικά. Πρέπει να δεν κάποια στιγμή αυτό, να γίνει ένα γέμισμα, ρε παιδί. Όχι, ένα τυφλό. Στον ψυχαναγκασμό του Γκουαρδιόλα, λοιπόν. Ναι, να θυμηθούμε λίγο την. Πώς είναι, την Μπέρνλι. Να δούμε λίγο μία γιώμα Μπέρνλι. Ένα κάτι. Στο μεταξύ, να είμαι η City, είδες, ήρεμη και για το κόσμο. Εμείς να μην ηρεμήσουμε. Σήμερα ο μήνας έχει 30.
Οι μεταγραφές τελειώνουν Πέμπτη βράδυ. Πάλι μεταγραφή θα κάνω ΠΑΟΚ και πάλι θα τρέχουμε. Μια φορά μια ήρεμη μεταγραφική περίοδο, ένα φινάλε, δεν είχαμε. Εντάξει. Αυτό είναι και το ζουμί τη μεταγραφική περίοδο. Τελευταία μέρα, πάντα αυτή δεν περιμένει από την 1η του Γενάρη. Εγώ ψηφίζω, είμαι με Λουτσέσκο. Είμαι Λουτσέσκο. Δηλαδή, σε συνέντευξη τύπου που είπε μισό τη μεταγραφική περίοδο, μου ήρθε να σπρώξω λίγο το λάβαντο μπροστά και να σηκωθώ να χειροκροτήσω. Να κάνω ένα τέτοιο, είναι πέστα, λέω επιτέλου. Δεν την μπορώ ούτε στην πραγματικότητα γιατί έχει πολλή δουλειά σε πολλέ κατευθύνσει. Ούτε στο μάνατζερ δεν μου αρέσει. Δεν θέλω. Έρχονται και μηνύματα από φίλου του Παθναϊκού. Που λέει, έχουν δει το βίντεο και λένε ότι πραγματικά τους βοήθησε να καταλάβουν τι συμβαίνει στον Παναθηναϊκό. Το βίντεο, έτσι πως είναι δομημένο, δεν ευλογώ τα γένια μας, απλά είναι 5 διαφορετικές στιγμές στις οποίες ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται το βίντεο είναι ο πλέον κατάλληλος για να παρουσιάσει τι σημαίνει «έχω εύκολη πάσα», τι σημαίνει «βλέπω την εύκολη πάσα» και τι σημαίνει «δεν έχω το καθαρό μυαλό». Γι' αυτό τα 2 δευτερόλεπτα που θα πρέπει να τη δώσω εκεί. Στο σωστό χρόνο, με την σωστή. Απλά αποφασίζω να κάνω χαρακτηριστικά μια φάση είναι το Ινσούα, που έχει αριστερά τον Κάτσε και ο Κάτσε έχει τρεις επιλογές. Ο Ινσούα τον βλέπει, κατεβάζει το κεφάλι και πάει να τριπλάρει παίχτη τον οποίο τον τρίπλαρε πριν. Και μέσα σε 4 δευτερόλεπτα ο Παναθηναϊκός χάνει στο γήπεδο 40 μέτρα. Ναι, ναι, πράγματι, πράγματι. Εντάξει, αυτό είναι τώρα. Αυτό που λέει χθες και ο Θωμάς, τον άκουσα που έλεγε ότι είναι το κομμάτι της διαχείρισης όλο αυτό που πέφτει τώρα πάνω στο τεχνικό επιτελείο. Το πώς θα την πίεση, πώς θα διαχειριστούν. Αυτό είδα την πρώτη φορά που είδα το βίντεο. Στο καπάκι το ξαναείδα για να ρίξει το βλέμμα μου αλλού και έχει πέσει το βλέμμα μου στο Δόνι, ο οποίος έχει δει όλο το σκηνικό, είναι μπροστά του. Κουνάει τα χέρια για να του δείξει, ξέρεις τι, εκεί δώσε. Η δεύτερη φορά που κάνει την ίδια κίνηση, λέω, μάλλον φωνάζει, δεν τον βλέπεις, δεν τον βλέπεις. Και μετά γυρίζει προς το πάγκο και κάτι λέει. Απογοητευμένος. Κάπου πηγαίνει το μυαλό μου, τι μπορεί να λέει. Δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα όμως. Όντως, ναι. Είναι χαρακτηριστικές οι 5-6 φάσεις που υπάρχουν στο συγκεκριμένο βίντεο για να κατεδείξει τον μη τρόπο λειτουργίας. Εντάξει, λογικό και επόμενο. Είναι πάρα πολύ λογικό για μένα η κατάσταση που βρίσκεται τώρα. Εντάξει, τι θα πήγαινε, θα κάνει πρωταθλητισμό με παιδιά που το κάνουν πρώτη φορά στη ζωή τους. Με 1000 λεπτά ο καθένας στα πόδια. Περίμενε αυτή την κατάρρευση. Δηλαδή. Προφανώς. Ναι. Δεν είναι τέτοιο. Τώρα από εδώ και πέρα και αυτή η περίοδος είναι που θα μπει μέσα στην προσωπικότητά τους σιγά σιγά και θα αρχίζουν να χτίζουν την προσωπικότητά τους από τους ποδοσφαιριστές. Το θέμα είναι οπότε και από τέτοιου είδους καταστάσεις σε αυτές τις ομάδες που έχουν αυτούς τους στόχους να βγάζεις κάτι ωφέλιμο στην πορεία. Έτσι. Ακριβώς. Ο Δόνης είναι ένας προπονητής που μπορεί να το καταφέρει αυτό. Ο Δόνης είναι ο καλύτερος ένας ποδοσφαιριστής, κατά την άποψή μου. Προπονητής, συγγνώμη. Και σίγουρα θα το γυρίσει προς όφελός την κατάσταση αυτή. Έτσι νομίζω. Βλέπω λίγο τα σημερινά παιχνίδια. Εντός ή εκτός σύνορα. Βλέπω λίγο εδώ σε πλατφόρμα η Liverpool παίζει με τη Leicester, έτσι. Ναι, στις 10. Αυτό είναι ένα παιχνίδι τώρα που πρέπει να το δούμε όλοι. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί και η Leicester παίζει καλά εκτός έδρας. Η Liverpool θα έχει την πίεση αλλά και Liverpool την ευκαιρία. Η Liverpool θα πάει στο σύν 7, αν τυχόν κερδίσει. Η Leicester είναι, πέρα από ότι μιλάμε για Αγγλία, το είδαμε και χθες ότι ούτε αδιάφορος υπάρχει, αλλά ούτε και ομάδα που δεν μπορείς να την υπολογίζεις. Η φετινή Leicester είναι στη μέση της βαθμολογίας, 10 παιχνίδια, 10η, 23 παιχνίδια, 31 βαθμούς. Έχει κάνει, αν δεν κάνω λάθος, έχει κάνει αυτό που λες, ζημιές εκτός έδρας. Δηλαδή η Leicester έχει πάρει πράγματα. Στην βαθμολογία, την εκτός έδρας, είναι 6η. Έχει 5 νίκες. Εκτός έδρας. Εντάξει, δεν είναι και τότε να πούμε. Και από τις ομάδες που είναι στο μεσαίο πίνακα είναι με πολύ μεγάλο ποσοστό. Ναι. Και αυτό είναι ο ορισμός του must win για την Liverpool. Για την Liverpool. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Κάποια στιγμή τέτοια μάτς θα ερχόταν. Κάποια στιγμή για την Liverpool. Εφόσον πάει για πρωτάθλημα. Δεν θα μπορούσαν να μην έρθουν. Όπως είδα και τις δηλώσεις του Γκουαρδιόλα χθες, είπε ότι έχουμε άλλα 14 παιχνίδια. Είναι πάρα πολλά. Το να χάσουμε ένα μάτς δεν σημαίνει τίποτα. Έχω ένα φανταστικό γκρουπ παιχτών και τα λοιπά. Είμαι μαζί τους, είμαι δίπλα τους, είναι στεναχωρημένοι. Έτσι μιλάνε.
Δεν είναι φοβερό. Τους ακούς να μιλάνε και λες, τι γίνεται ρε παιδάκι μου τώρα. Τι είπε ο παίκτης. Χάσαμε. Είναι μια ομάδα που έχει τρομακτική πίεση. Χάσαμε σε ένα παιχνίδι με μια ομάδα που είναι 14η, 16η, δεν θυμάμαι ακριβώς τι θέση είναι η Newcastle. Ήταν 17η. Δήλωσε είμαι δίπλα τους. Είναι πολύ στεναχωρημένη. Εδώ τι θα λέγαμε. Άντε, πάρε τα κεφάλια. Πάρε τους από εδώ. Ποιοι είναι αυτοί. Άλλαξε αυτόν, άλλαξε εκείνον και τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Ξυπνήστε. Ξυπνήστε. Η διαφορά νοοτροπίας είναι τεράστια. Εντάξει, είναι όμως και λίγο περίεργο το να συγκρίνουμε γιατί είναι όλα διαφορετικά γύρω από το ποδόσφαιρο εκεί. Δηλαδή, όχι μόνο σε αυτό το τομέα. Οπότε είναι διαφορετικά γιατί έχουν άλλη νοοτροπία. Ναι, ναι, ναι. Γενικότερα. Πρώτα ξεκινάει από άλλες βάσεις, και μετά ναι. Τα υπόλοιπα είναι δεύτερα. Οπότε θέλουμε πολλή δουλειά για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Θέλουν λιγότερη δουλειά για να φτάσουν εμάς. Ναι. Γίνεται πιο εύκολα. Σωστά, σωστά. Πολύ σωστά το λέω, Αντώνης. Εδώ πάνω από την ανάποδη. Δεν μας συμφέρει το άλλο. Ναι. Τώρα που να αρχίσουμε να πάμε το ποδόσφαιρο και αυτά τώρα. Τι είναι αυτά. Εντάξει, εμείς και σαν ομάδα γι' αυτό είμαστε εδώ. Πραγματικά, γιατί βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους να μιλάνε και προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε και στον κόσμο και σε αυτό που κάνουμε με το site και με την εκπομπή να λίγο όσον αφορά την οτροπία. Πριν πάμε στο διάλειμμα, επειδή στάθηκε σε δηλώσεις, θα ήταν καλό κάποια στιγμή όποιος μπορεί να βρει κάπου συνεντεύξεις τύπου των μεγάλων προπονητών ή των προπονητών των τόπων στην Αγγλία να δουν και λίγο τις ερωτήσεις. Οι οποίες δεν είναι καθόλου εύκολες ερωτήσεις. Τους σκοτώνουν, θα έλεγα. Οι ερωτήσεις που κάνουν, ναι. Τους σκοτώνουν κανονικά. Τους μεταφέρουν την πίεση direct. Ο τρόπος τον οποίο ρωτάνε, το τι ρωτάνε. Δηλαδή, είναι. Το είχα πει και τις προάλλες. Ακόμα δεν μπορώ να ξεχάσω εκείνον τον τύπο στο Chelsea Pau, ο οποίος ρωτούσε τον Σάρι αν νιώθει ότι σοβαρεύτηκε ο Μωράτα επειδή δεν έβαλε τζέλ στα μαλλιά για να παίξει. Τι να το απαντήσει. Ναι. Και στην συνέντευξη που είχε γίνει πριν από το παιχνίδι στην Τούμπα, τον ρωτούσαν αν ξέρει ότι. Αν γνωρίζει μήπως στα ελληνικά γήπεδα επιτρέπεται το κάπνισμα. Έχουν και αυτοί τον που τρόπο του. Για το κάπνισμα, στο Σάρι τον άλλαξαν τα. Ναι, ναι, ναι. Έχουν και λίγο έτσι στις ρωτήσεις ένα ειρωνικό ύφος πάντα. Δηλαδή είναι διφορούμενες. Δεν είναι. Έχουν πάντα μέσα τους μια. Γι' αυτό και ο Μωρίνο τους είχε βάλει συνέντευξη τύπου 8 η ώρα το πρωί και μια φορά στη συνέντευξη τύπου είπε αυτή είναι η 26η ερώτηση που κάνετε σήμερα συνολικά και δεν μπορώ να καταλάβω, πες μου παιχνίδι αύριο και δεν με έχετε ρωτήσει ακόμα ποιος θα βάλω. Λέει δίπλα του next question, σηκώνεται και ο άλλος και λέει ναι γεια σας, ωραία, μπορείτε να μας πείτε την 11η αύριο. Φυσικά όχι. Τελείωνε εκεί. Κάπως έτσι. Τελείωσε την ένδειξη τύπου. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να δούμε λίγο τα παιχνίδια τα σημερινά στη Super League. Τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτά και να προετοιμαζόμαστε για ένα φινάλε εβδομάδας με πρωτάθλημα. Πιάσαμε λίγο το ΑΕΚ ΠΑΟΚ χθες. Νομίζω ότι από αύριο θα μπορούμε να συζητάμε πολλά περισσότερα με νέα δεδομένα. Έχοντας δει και την εικόνα και της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ σε σημερινά παιχνίδια. Και τον τρόπο σκέψης τους λίγο πριν από αυτό. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Να το πάμε μέχρι τις 3. Ανάλυσε το paripress.gr. Έχουμε ξεκινήσει μια κουβέντα ποδοσφαιρική. Φτάσαμε κάποια στιγμή σε τακτικά θέματα. Βέβαια, το ξεκινήσαμε από τον Πιάτεκ που τα θελεί όλα. Και μου έχει μείνει αυτό το παράπονο χθες, γιατί η Νάπολη στο Μιλάνο φέτος δεν της πήγε καθόλου. 0-0 στο πρωτάθλημα με την Ίντερ. Το μάτς πήγαινε 0-0 μέχρι το 92 και μας ήρθε η κεραμίδα. Στο κύπελο αποκλεισμός. Εντάξει, ως φίλος της Νάπολη με παρηγορεί το γεγονός ότι ρε Σεντώνη και αυτά να τα παίρνει η Νάπολη. Η Juventus φετινή σε 22 αγώνες έχει κάνει 23 νίκες, δηλαδή. Άσε μας, τα παιδιά δεν χάνουν πουθενά. Και με κανέναν τρόπο. Εντάξει, θα δούμε στο Champions League βέβαια. Κόντρα στην Ατλέτικο είναι ωραίο το ζευγάρι. Η Ατλέτικο που έχει και τελικό στην έδρα της φέτος. Επιτέλους ξεκινάει το Champions League. Έχει ακόμα, έχει. Αλλά πλησιάζει. Δύο εβδομάδες. Πώς θα περάσει. Εντάξει, ευτυχώς έχει εμβόλυμα, έχει κύπελο. Εντάξει, θα την παλέψουμε.
Ξέρεις τι, έχει αυτό το ΑΕΚ ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που... Σε κρατάνε ζεστό, ναι, 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 μέχρι να έρθει το τσάπιος. Παράπονο δεν έχω. Αλλά έρχεται, γιατί αν μου πεις τώρα, θυμίσω τα 8 ζευγάρια, θα φάω κανένα δεκάλεπτο. Κούτσο κούτσο θα μου βγαίνει. Α, εκείνος είναι με εκείνον, ο άλλος με τον άλλον, δηλαδή τώρα... Και μετά, όσο κυλάει προς το τέλος του Φλεβάρη σεζόν και αρχές Μαρτίου, έχει και United Liverpool, έχει και El Clásico, δηλαδή πάμε στα καλύτερα σιγά σιγά. Δηλαδή, προχθές ήθελα κανένα 3-4 λεπτά να θυμηθώ με ποιον κληρώθηκε η Liverpool. Με ποιον κληρώθηκε η Liverpool. Με την Bayern κληρώθηκε. Είναι το ζευγάρι φωτιά, Αντώνη. Προσπαθούσα να θυμηθώ. Εντάξει, ας μην προτρέχουμε, ας πάμε στα δικά μας εδώ τα σημερινά. Στις 3 η αγωνιστική ξεκινάει με ένα πολύ περίεργο παιχνίδι. Το Πανιώνας Εσέρας Τρίπολης. Είναι οι πληγωμένοι που έρχονται από σειρά με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, έτσι. Ναι. Και δεν είναι καθόλου καλά και ο Πανιώνας ειδικά δεν είναι καθόλου καλά εσωτερικά. Και θεωρώ ότι το συγκεκριμένο μάτς είναι κομβικό για τον Πανιώνιο. Ο Πανιώνας αυτή τη στιγμή είναι στους 19 βαθμούς και ο Αστέρας Τρίπολης στους 18. Αν ο Αστέρας Τρίπολης τον βάλει από κάτω, τον βάζει να κάνει παρέα με αυτούς που είχε τόσο καιρό η Τρίπολη, με Λαμία, Όφη, Γιάννενα. Που είναι και η Λαμία έχει μάτς που μπορεί να κερδίσει σήμερα, οπότε μπορεί να το βάλει και η Λαμία από κάτω. Η Λαμία είναι γιατί παίζει με τον Απόλλωνα εντός σήμερα. Η Λαμία είναι στους 17 και αν πάει στους 20 σήμερα, πότε θα πάει. Και σε αυτή την κατάσταση που είναι τώρα η Λαμία, έτσι. Έτσι που είναι τα πράγματα. Ναι, ακριβώς. Είναι σε καλό φεγγάρι η Λαμία. Με την Απόλλωνα μείνει στους 6 και δηλαδή ουσιαστικά για να σωθεί να θέλει 11 βαθμούς. Ναι, αρχίζει και ξεχνάει την κατηγορία. Αλλά είναι αυτές οι ομάδες που κάποια στιγμή θα τους βγει και ένα παιχνίδι. Δεν μπορεί. Εντάξει, να μου πεις, ναι, του βγήκε το Απόλλωνα και κέρδισε. Αν δεν κάνω λάθος, μόνο νίκη που έχει Απόλλωνας είναι με την Ξάνθη. Εντάξει, πολλά θα παραμείνει τίμιος, έτσι, δηλαδή. Αξιοπρεπής είναι η παρουσία του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας είναι από αυτές τις ομάδες που καταλαβαίνεις όλοι ότι θα πέσουν από την αρχή της σεζόν. Αλλά τον βλέπεις ότι παίζει το ποδόσφαιρο του. Έχει και 3-4 παιχνίδια τα οποία οκ, okay, αυτοί ήμασταν, το παλέψαμε όσο πήγαινε. Έτσι. Με την όποια ομάδα έχουμε, με την όποια ψυχολογία έχουμε. Υπάρχει μετά αυτό το Λαμία Απόλλων Σμύρνης και μετά έρχονται τα δύο παιχνίδια ΑΕΚ και ΠΑΟΚ που υποδέχονται τη Λεβαδιακό και ΠΑΣ Γιάννενα. Θεωρητικά μην ξεχνάμε ότι αυτά τα μάτς θα ήταν στο τέλος του 2018 και οι ομάδες θα κλείνανε εντός αγωγικών σβηστά τη χρονιά και το λέω αυτό γιατί είτε που γίνονται τα μάτς σήμερα είτε αν γινόταν στο τέλος Δεκέμβρη δεν θα άλλαζα κάτι στην κουβέντα μας. Σωστά. Και οι τρεις είναι φαβοροί. Το Πανετολικός Παναθηναϊκός μου θυμίζει λίγο το Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης σε ψυχολογία ομάδων. Ναι, και εδώ τώρα έχει το Πανετολικός Παναθηναϊκός και αύριο έχει το Ξάνθη Άρης και είναι και οι δύο 24-24-23-23 οι τέσσερις ομάδες θες δηλαδή αυτή την τετράδα. Δηλαδή θα κρίνει πολλά για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ίσως αυτή η αγωνιστική. Θα κρίνει πολλά. Ακόμη νωρίς για να κρίνει πολλά και είναι πολύ κοντά τους οι άλλες ομάδες. Αλλά και ψυχολογικά θα πάρουν αβαντάζ όποιες καταφέρουν να κερδίσουν εκτός και αν δούμε δύο ισοπαλίες. Αλλά είναι κρίσιμα αυτά τα δύο παιχνίδια. Το Πανετολικός Παναθηναϊκός και το Ξάνθη Άρης αύριο. Και όσο βλέπω ότι ο Άρης είναι 8ος στους 23 και το τι θα μπορούσε να κάνει αν είχε και αν ήταν σοβαρό στη Λιβαδιά. Στο μείον 3 από τον Τέαρτο Ατρόμητς ήταν. Θα ήταν στο μείον 3 από τον Ατρόμητς. Και όλες οι ομάδες είναι κοντά. Όλες οι ομάδες είναι κοντά. Είναι πέμπτος. Ο Ατρόμητος με αυτές τις τελευταίες γέλες που έκανε έχει γίνει μια κατηγορία μόνος του. Και είναι στο, αύριο... στο συν 5 από τον Παναθηναϊκό και στο συν 4 από την, στο μείον 4 από την ΑΕΚ. Αλλά και αυτός αρχίζει και ξεβολεύεται. Και παίζει αύριο στο Γεντίκουλε με τον Όφη, με τον νέο δίδυμο. Θα είναι στον πάγκο αύριο, έτσι, η Χιλιανή. Νομίζω, ναι. Να ψάχνει ένα restart. Το που κάνει μεγαλύτερη εντύπωση το Πανετολικός Παναθηναϊκός σαν παιχνίδι. Και συναντήθηκαν εκεί στο Αγρίνιο και στο Κύπελο οι δυο τους 0-1 με γκολ του Μακέντα τότε. Στην πρώτη αγωνιστική των ομίλων ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Που ήταν ακόμη ο Παναθηναϊκός που στον ενθουσιασμό πάνω στο ξεκίνημα. Στα μέλια του, τα καλά. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αμφίρομαι πολύ το παιχνίδι αυτό. Και ο Πανετολικός έχει κάνει μεγάλα. Είναι το μάτς αγωνιστικής. Ναι, μαζί με το Ξάνθη Άρης. Ναι, είναι το μάτς αγωνιστικής από την άποψη ότι μπορεί να βγάλει πράγματα. Και είναι και αμφίρομο.
Γιατί επαναλαμβάνω, νομίζω ότι ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός δεν θα δυσκολευτούν. Εύκολα ή πολύ εύκολα θα καταλήξουν εκεί που θέλουν. Το δύσκολο δεν υπάρχει. Τώρα είναι το δύσκολο. Είσαι ο προπονητής, είσαι ο Δόνης και μπαίνεις μέσα στα αποδυτήρια. Πώς τους μιλάς και τι τους λες για να τους βάλεις πάλι στο μυαλό ότι οκ, okay, η γκέλες είναι μέσα στο πρόγραμμα, μια κακή εικόνα και μια κακή εμφάνιση είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ήταν μια κακή μέρα στη δουλειά, μια από τις αγαπημένες τέτοιες. Τι τους λες για να μπορέσεις να κερδίσεις τον Πανετολικό για να έρθει πάλι να αλλάξει την κατάσταση, να τη φέρεις πέρα σου. Δύσκολο είναι η διαχείριση αυτών των καταστάσεων. Είναι δύσκολο. Νομίζω ότι η δουλειά του κάθε δόνη σε αυτή τη θέση είναι να προσπαθείς να βάλεις στο μυαλό του ποδοσφαιριστή ότι όσο σκληρό και αν είναι αυτό, όσο και αν είναι το τελευταίο που θα πρέπει να ακούσει ένας παίκτης, ότι αυτό μπορεί να ξαναγίνει. Mm-hmm. Σωστά. Και όπως θα πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται το ότι θα κάνει 5 νίκες και αυτό θα ξαναγίνει, έτσι για να κάνει την έκτη, έτσι θα πρέπει να μάθει ότι και οι συνεχόμενες σφαλιάρες, αυτό μπορεί να ξαναγίνει. Θα πρέπει στην ουσία, όπως λέγαμε πριν, να μην αποκλίνουν καθόλου από το στόχο τους. Όπως λέγαμε, δηλαδή, όπως ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, θα πρέπει να μην αποκλίνουν καθόλου από αυτά που δουλεύουν στις προπονήσεις, ανεξαρτήτως του πώς είναι το αποτέλεσμα και σε τι κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα. Να καθαρίζουν στην ουσία το μυαλό τους και να κάνουν πιο στοχευμένοι τις κινήσεις τους στο γήπεδο. Οι 11 στους 10 που ακούνε την ΕΝΤΑΚΑ, βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, γελάνε. Το θεωρούν ξύλινο. Ναι, είναι ξύλινο. Είναι όμως και το πιο δύσκολο. Το πιο δύσκολο. Ναι. Έχεις δίκιο. Να το περάσει ο προπονητής στα αποδυτήρια κυρίως. Και να το κάνουν και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές. Ναι. Να μείνουν συγκεντρωμένοι δηλαδή σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και μια και λέγαμε για το πόσο εύκολα μπορεί να είναι τα σημερινά παιχνίδια, το πάμε πάλι στο ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Επίσης, ο κοινός παρανομαστής εδώ είναι ότι και οι δύο οι αντίπαλοι τους, και ο Λεβαδιακός και ο Παζιάννα, προέρχονται από νίκες που μπορεί να τις χαρακτηρίσει νίκη ανάσα, ας πούμε, βαθμολογική. Οπότε. Σίγουρα, όχι, δεν έχουν ξεφύγει. Δεν είναι από τα μάτς που θα κυνηγήσουν, νομίζω, ο ΠΑΣ και ο Λεβαδιακός σήμερα τόσο διακαώς για να πάρουν κάτι. Γιατί ξέρουν ότι δύσκολα θα πετύχουν κάτι τέτοιο, έτσι. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό καθόλου. Δηλαδή, είδαμε χθες τώρα παράδειγμα, Newcastle κέρδισε τη City. Άλλο πρωτάθλημα. Συμφωνώ, άλλο πρωτάθλημα. Αλλά κοιτά την προσέγγιση ενός αγωνιστή, ενός αθλητή που βρίσκεται στη Newcastle και που βρίσκεται στον Παζ Γιάννα. Ναι. Το ότι ο ένας και ο ένας θέλει να κερδίσει. Δεν πρέπει να είσαι, θέλω να πω. Κανείς δεν παίρνει στο γήπεδο για να χάσει, έτσι, καμία περίπτωση. Απλά έχοντας πάρει το προηγούμενο παιχνίδι και οι δύο, και ο Παζιάννα και ο Λεβαδιακός, σήμερα κόντρα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, αντίστοιχα ίσως. Εντάξει. Άμα έχουν, ειλικρινά πιστεύω ότι αν μπει και ο ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ με τέτοια νοοτροπία, θα κάνουν γκέλες. Αν δεν μπουν τα παιχνίδια να τα σκοτώσουν, χωρίς καθόλου εφησυχασμό, θα έχουν προβλήματα. Είναι και θέμα διαχείριση δυνάμεων για κάθε ομάδα. Και από περίεργα ήθελα να δω τα επόμενα παιχνίδια του Λεβαδιακού και του Πας Γιάννενα. Και του Πας Γιάννενα. Όπου ο Πας Γιάννενα έρχεται Θεσσαλονίκη, μένει Θεσσαλονίκη, εντός εικόν, ξανάρχεται άμα θέλετε, διότι παίζει με τον Άρη, και ο Λεβαδιακός υποδέχεται το Παναθηναϊκό. Δύσκολα και αυτά τα παιχνίδια για τους δύο. Για τον Λεβαδιακό, στο μυαλό του να κάνει back-to-back νίκη στην έδρα του, του κάνει. Ναι, δηλαδή, σωστά. Παίζω το μάτς με την ΑΕΚ. Αν μου βγει, το κυνηγάω. Αν μου στραβώσει. Αυτό εννοούσα ουσιαστικά. Okay. Mm. Αν μου στραβώσει. Δεν έχασα και πολλά. Ναι, μου στράβωσε. Για το Πάσχα είναι διαφορετικά, γιατί επαναλαμβάνω, παίζει με τον ΠΑΟΚ και ακριβώς μετά από λίγες μέρες την Κυριακή στις 7 παίζει με τον Άρη. Παίζει με έναν αντίπολο που δεν ξέρει πώς θα τον βρει. Θα μάθει αύριο το πώς θα τον βρει. Ίσως να τον βρει και με αλλαγή προπονητή. Ναι, γιατί σημαντικό. Αυτό ακούγεται πολύ. Έντονα από χθες. Και επειδή όταν ακούγεται αλλαγή προπονητή, δεν τη βγάζει κανένας από την κοιλιά του. Το φαντάζεται. Κάτι συμβαίνει. Ναι. Αύριο είναι αυτό το Ξάνθη Άρης. Ναι. Στις 7. Το οποίο, έτσι πως ήταν ο Άρης, όταν θα γινόταν το μάτς. Πάλι δύσκολο θα ήταν. Γιατί προερχόταν αυτό από αποκλεισμό ντροπή στο κύπελλο, από τον Εργοτέλη. Αυτό σκέφτηκα. Ότι δηλαδή τότε υπήρχε αυτή η κουβέντα ότι έτσι πως ήρθε η αναβολή, πολύ κακή αφορμή, αλλά για τον Άρη ήταν από τις ομάδες που τις βόλευε, γιατί θα ηρεμούσε μετά από όλα όσα είχαν γίνει με το μάτς με τον Εργοτέλη. Και τώρα το μάτς αυτό έρχεται σε χειρότερη στιγμή τελικά. Έτσι πως κυλάει η σεζόν για τον Άρη, που δεν μπορεί να βρει την ισορροπία του ανάμεσα στη μεσαία του γραμμή και την επίθεσή του. Δεν του βγαίνουν πράγματα, σαν να τον έχει πάρει από κάτω.
γιατί αρχίζουν και γίνονται συνεχόμενα τα παιχνίδια. Και είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι όταν το πράγμα αρχίζει και στραβώνει, εκεί αρχίζουν και φαίνονται και θα πρέπει να βγουν μπροστά οι προσωπικότητες. Κοίταξε τώρα, αύριο σε ένα παιχνίδι που έχουμε στο Ξάνθη Άρης, φαντάζομαι ότι σε περισσότερο μέρος του χρόνου του γηπέδου η Ξάνθη θα έχει κατοχή. Έτσι το έχω εικόνα. Επομένως, με τόνσο, με την κοινή, πιστεύω ότι ο Άρης σιγά σιγά θα βρει έναν τρόπο. Δηλαδή, ίσως αύριο είναι μια καλή ευκαιρία για τον Άρη να μπορέσει να πάρει το τρίποντο. Να πάει δηλαδή να παίξει ένα παιχνίδι που με βάση τα χαρακτηριστικά των παιχτών που πλέον έχει, τον βολεύει, ακόμα και να πει: σου δίνω λίγα μέτρα, άμα θέλεις πάρτα και τα λέμε. Εξαιρετικά. Αυτό ακριβώς εννοώ. Πιστεύω ότι αν το προσεγγίσει έτσι, ότι θα μπορούσε. Γιατί και η Ξάνθη έχει προβλήματα τα στόπερ της συνάρκα. Είναι μερικές ομάδες που... Ο Λυσγιάρας, παρόλο που είναι έμπειρος, καλές τοποθετήσεις, έχει προβλήματα όσον αφορά στην πλάτη της άμυνας. Τώρα που η Λυσγιάρα μου ήρθε κατευθείαν, το γκολ που πέτυχε ο Ατρόμητος στο παιχνίδι, που τελικά το έχασε ο Ατρόμητος με την Ξάνθη. Σωστά. Που ο Κουλούρης πιέζει ψηλά, με αποτέλεσμα να γίνει ένα γέμισμα που καταλήξει σε πλάγιο. Το πλάγιο γίνεται, περνάει μια κάθετη στο Λυσγάρα, περνάει μια κάθετη παλιά δίπλα από το Λυσγάρα και εκεί ο Ατρόμητος το παίζει έξυπνα, διότι υπάρχει ο Βασιλακάκης από τα αριστερά του Λυσγάρα και ο Κουλούρης από τα δεξιά του. Ο Λυσγάρας δεν ξέρει που να πάει και να ήξερε δεν είχε ταχύτητα να το κάνει, γιατί θα είχαν χρόνο στο να το αποφασίσει, και ο Βασιλακάκης δίνει μια assist και ο Κουλούρης πετυχαίνει το 12ο του γκολ, ποιο ήταν αυτό στο πρωτάθλημα. Και πρέπει να έχει και άλλα τέτοια. Είναι πράγματι, έχει ένα θέμα όσον αφορά τις κινήσεις στην πλάτη της αμυνάς. Εντάξει, είναι ψηλός, είναι βαρύ κορμί. Λογικό είναι, δεν περιμένεις τώρα από το Λυσγιάρα. Και υπάρχει και ένας Κουλούρης, ο οποίος φέτος είναι από τους καλύτερους στην κίνηση χωρίς την μπάλα. Και πέρσι ίσως ήταν, απλά με τη χρονιά που έκανε ο Πρίγκοβιτς δεν θα μπορούσαμε ποτέ να τον δούμε. Ναι. Δεν νομίζω να το απέκτησε ξαφνικά. Έκανε κίνηση χωρίς υπόλοιπους, γιατί δεν ήταν δεκάδα. Ναι, και αυτά τα θέματα. Τον αναφέρω τον Κουλούρη γιατί έχω μιλήσει πολλές φορές για τον Άρη και στους παίκτες του Πύρου που το κουμπώνουν σε ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Και αυτό, για να επιστρέψουμε πάλι σε ένα πρώτο διάβασμα του αγώνα του Άρη με την Ξάνθη, είναι και θέμα απόφασης του να πεις του, ξέρεις τι, ναι, θα τον περιμένω τον αντίπαλο. Δεν είναι ότι τον φοβάμαι. Είναι μια τακτική. Όχι. Προσπαθώ να το φέρω στο δικό μου επίπεδο. Η κάθε ομάδα προσαρμόζει το παιχνίδι της σύμφωνα με αυτό που ξέρει, με αυτό που μπορεί και με τους παίκτες που έχει για να σηκώσουν ένα συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό μοτίβο. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι από τις ομάδες που μπορούν να περιμένουν. Δεν του πολύ αρέσει, δεν έχει και τα εργαλεία να το κάνει αυτό. Όταν το έκανε σε παιχνίδια όπως με τον Ολυμπιακό, που δεινοπάθησε και 15 φορές να το δει κανείς το μάτς και τις 15 θα πορεί πως έλειξε αυτό το μάτς 0-1, με την Τσέλσι 2 φορές, θα μου πεις πιάνεις τα άκρα, πιάνω τα άκρα, γιατί για μια ομάδα η οποία είναι στημένη για πρωταθλητισμό και στημένη για ποσοστά κατοχής 72-28, όπως είναι τα περισσότερα, είναι ξεβόλεμα να πάει στο 28% κατοχής εκείνη. Γιατί είναι άλλο βγάζω αντεπίθεση κλέβοντας την μπάλα ψηλά και τα εξτρέμου έχουν να κάνουν 25 μέτρα στο γήπεδο και μια πάσα, και άλλο να κλέψω την μπάλα στη μεσαία γραμμή και τα εξτρέμου να έχουν να κάνουν 55 μέτρα γήπεδο και μια πάσα. Φαινόταν έξυπνο νεράτη σε ο Ματούλτζεσκου σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι δεν είχε τον τρόπο να τη βγάλει την αντεπίθεση από εκεί. Το έβγαζε πολύ έντονα, νομίζω. Δεν ξέρει να το παίζει. Να τη βγάλει την αντεπίθεση. Μια και μιλήσαμε για τον ΠΑΟΚ. Να τη βγάλει την αντεπίθεση. Για να βγει σωστά την επίθεση, η ιδανική θα είναι να κινηθούν τρεις παίκτες. Δύο οι ακραίοι. Ο επιθετικός, λέω να μην είναι. Να είναι ο ακραίος που θα στην κλείνει. Ο Χαφ να ξέρει που θα δώσει την μπάλα. Ο Χαφ, ποιος θα είναι που θα κάνει τα 50 μέτρα κούρσα. Ο Σαχόφ. Και να ξέρει και αυτός που θα κλέψει την μπάλα, που θα πάει πρώτη πάσα, έτσι. Και που η δεύτερη από τον επόμενο. Σίγουρα. Εντάξει, επειδή ξεκινήσαμε για τον Άρη, νομίζω ότι αύριο ένα παιχνίδι από αυτά που μπορεί να το χτυπήσει. Είναι λίγο η κατάσταση δύσκολη. Αυτό που όχι, και είναι μια έξτρα πίεση. Που καταλήγουμε στην κουβέντα μας ότι ο Άρης είναι στα σκηνιά 100% λόγω ψυχολογίας. Αλλά υπάρχουν τακτικά ζητήματα
τα οποία μπορούν να του δώσουν αισιοδοξία αν πατήσει αυτά και αν κάνει τα πράγματα τα οποία θα ήθελε. Δεν μπορεί να πει κάποιος έχασε τη Λιβαδιά, θα χάσει και την Ξάνθη. Στη Λιβαδιά έχασε, διότι από κάποια στιγμή και μετά χρειάστηκε να κάνει παιχνίδι με τον Λιβαδιακό, να ταμπουρώνεται και να υπερασπίζει το 1-0. Δεν ξέρεις πώς θα ξεκινήσει το μάτς Ξάνθη. Το μάτς ξεκινάει από το 0-0. Δεν ξέρεις πώς θα το πάει Ξάνθη. Θα τρέξει. Θα πάει να δώσει εκείνη χώρο να ψαρώσει τον Άρη. Θα δούμε κανένα, όχι, πάρε εσύ χώρο, όχι, δώσουμε εσύ χώρο, όχι, σε αφήνω. Σίγουρα σε αυτά τα θέματα νομίζω ότι μία από τις προσεγγίσεις που θα μπορούσε να κάνει ο Σάββας Παντελίδης είναι το να δώσει περισσότερη μπάλα στην Ξάνθη και να χτυπήσει στη κόντρα. Γιατί παίζει ρόλο και το γεγονός ότι η Ξάνθη έχει ίδιο προπονητή. Σίγουρα δεν έχει κάποια τρομακτική ποιότητα η Ξάνθη, έτσι, εντάξει. Είναι μια ομάδα που αυτό. Επειδή η Ξάνθη έχει πλέον 1,5 χρόνο. Μπορεί και παίζει ένα συγκεκριμένο στυλ ποδοσφαίρου. Δεν είναι κάτι που φοβίζει τον Άρη. Αυτό εκεί θέλω να σταθώ. Θα μπορούσε να είναι ένα από τα ερθία τα οποία μπορεί να το κερδίσει. Επειδή η Ξάνθη έχει 1,5 χρόνο τον ίδιο προπονητή, είναι ένα προπονητή ο οποίο έχει προσαρμοστεί στο 100% στο υλικό του. Ξέρει πάρα πολύ καλά ποιοι είναι οι παίκτες του. Ξέρει τι να του ζητήσει. Ξέρει τι δεν μπορούν να κάνουν. Σωστά. Καταρχήν ξεκινάμε από αυτό. Είναι πολύ σημαντικό ένα προπονητή όχι να ξέρει τι μπορούν να κάνουν οι παίκτες του. Να ξέρει τι δεν μπορούν να κάνουν. Έτσι. Σωστά. Και να αρχίσει να βγάζει πράγματα από το μυαλό του και να πει: ξέρετε τι, από τα 10 πράγματα οι ποδοσφαιριστές μου μπορούν να κάνουν τα 3, τα 4. Αυτά μπορώ να τα δουλέψω. Μπορώ να χτίσω πάνω σε αυτά. Και αν χρειαστεί στο βάθος χρόνου και είμαι καλός στο να χτίζω με τα υλικά που έχω και τις δυνατότητες του πράγματα, να αρχίσω να αφαιρώ ό,τι αρνητικό στοιχείο έχει και να προσθέτω παίκτες. Έτσι χτίζονται οι ομάδες από προπονητές. Σωστά. Που καταλαβαίνουν τι υλικό έχουν, τι μπορούν να πάρουν από αυτό, για να δουν τι μπορούν να πάρουν και τι μπορούν να προσθέσουν για να αρχίσουν να παίρνουν. Είμαστε λοιπόν 2 λεπτά πριν τις 3, πριν την έναρξη της αγωνιστικής περίοδου. Αγωνιστικής περίοδου, είπα. Της εμβόλυμης αγωνιστικής. Πρόσεξε το, στο μυαλό μου είχα να πω ότι είμαστε λίγο πριν την έναρξη της αγωνιστικής. Αγωνιστική και λίγο πριν το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Τα είπες μαζί. Το έφαγα. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Χωρίς το βήχα που με έπιασε στο παρά ένα. Πώς καταφέρνει ή με το που ξεκινάει η κουμπί ή με το που τελειώνει να κοιτάξει το βήχα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μάλλον έχει ραντεβού, μου χτυπάει την πόρτα και εγώ κάνω λάθος και το ανοίγω. Αύριο λοιπόν θα έχουμε ό,τι έγινε στη σημερινή αγωνιστική. Θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πλέον και το ΠΑΟ ΚΑΕΚ, αλλά λογικά, όπως όλα δείχνουν, είναι πολύ πιθανό να αρχίσουμε να ασχολούμαστε και με τα γραφή της τελευταίας στιγμής που θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Άρα, οπότε μένετε και στο press.gr στο Facebook, στη σελίδα συντονισμένη, γιατί θα υπάρχουν και βίντεο εκεί, ανάλυση περισσότερο. Και φυσικά, αύριο στην εκπομπή, ακόμη περισσότερη ανάλυση και για τα παιχνίδια και για πρόσωπο, μεταγραφή αν χρειαστεί, για οτιδήποτε έχουμε. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.